το κανάλι μας Genesis προλίγων ημερών βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και αυτό είναι το τρίτο βίντεο από την επίσκεψή μας. Το πρώτο βίντεο ήταν η παρουσίαση της υπόγειας δεξαμενής νερού που βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της Ακροπόλεως. Το δεύτερο ήταν με την παρουσίαση ενός φωλωτού τάφου που βρίσκεται πλησίων της Ακροπόλεως στο μονοπάτι που οδηγεί προς το σύγχρονο μουσείο των Μυκηνών. Και σε αυτό το βίντεο θα δούμε και θα αναλύσουμε τα περιπύλης των Λεόντων μόνο μέσα από τα κείμενα των προγόνων με αναφορά σε πηγές. Η πύλη των Λεόντων είναι η κύρια είσοδος της Ακρόπολης των Μυκηνών και πάνω ακριβώς από την πύλη, στο ανακουφιστικό τρίγωνο, προβάλλει αναπαράσταση δύο ανάγλυφων λιονταριών που στηρίζουν τα μπροστινά τους πόδια σε ένα ανθίκυλο βωμό και περιβάλλουν ένα κείωνα μινωικού τύπου. Η επιβλητική πύλη ήταν το έμβλημα των Μυκηναίων ηγεμόνων και το σύμβολο της ισχύως τους. Προκαλεί δέος έως και τις ημέρες μας σε όλους τους επισκέπτες. Τι αναπαριστά όμως? Έχουμε διαβάσει και ακούσει κάθε λογής άποψη, ακόμη ότι αναπαριστά κάποιο είδους αστρόπλιο, και φυσικά τέτοιου είδους απόψεις μόνο γέλωτα μπορούν να προκαλέσουν, καθώς δεν στηρίζονται σε καμία αρχαιολογική άποψη και φυσικά σε καμία πηγή μέσα από τα κείμενα που μας έχουν κληροδοτήσει οι προγονείς μας. Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι είναι κάποιο είδους βωμός και μάλιστα ανθίκυλος πάνω στον οποίο υπάρχει ένα είδος κείωνα. Θα δούμε λοιπόν μέσα από αυτά τα κείμενα, τα όποια κείμενα μας έχουν κληροδοτήσει οι προγονείς μας, τι αναπαριστά λοιπόν η πύλη των Λεόντων. Τα σημεία κλειδιά είναι πύλη, θύρα, βωμός, κείωνας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στον Σοφοκλή να έχει μια αναφορά σε ένα τέτοιο είδος βωμό και λέει συγκεκριμένα ο Σοφοκλής: «Λάμπη δε αγιεύς, βωμός ατμίζων πυρή Σμύρνης». Στη συνέχεια έχουμε από το λεξικό Σουίδα που λέει ότι πρώτων αυλίων θυρών κονοειδής κείων ιερός Απόλλωνος και αυτός Θεός. Οπότε λοιπόν έχουμε μέσα από το Σοφοκλή και το λεξικό Σουίδα τις δύο μεγάλες μας αναφορές σε αυτού του είδους τους βωμούς, ότι πριν τις θύρες, είτε σε οικίες, είτε σε ακροπόλεις, είτε σε φρούρια εκείνης εποχής, υπήρχε βωμός ο οποίος ονομαζόταν Αγιεύς και κυρίως αναφέρεται, όπως θα δούμε και στη συνέχεια από τα υπόλοιπα αποσπάσματα, κυρίως στον Απόλλωνα. Και το γιατί μάλιστα. Ο Αέλιος Ηρωδιανός γράφει επίσης ότι αυτοί οι οβελίσκοι, και οι κείωνες δηλαδή, είναι αφιερωμένοι σε θεούς και βρίσκεται πριν τις θύρες, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Ενώ επισημαίνει ότι αυτός ο κείωνας αναπαριστά τον Θεό Απόλλωνα. Ο Παυσανίας στα Κορινθιακά του αναφέρει επίσης τον Απόλλωνα Αγιεύς, ο οποίος βρίσκεται δίπλα από τον βωμό του Ιετίου Διός. Στα Αρκαδικά αναφέρει πάλι αυτού του είδους τον βωμό, ενώ στο 10ο του βιβλίο, στα Φωκικά, στο 5ο κεφάλαιο, αναφέρει ως Αγιεύς και τον Δία. Ο Ζούλιος Πόλουξ στο Γραμματικό του, το 4ο του βιβλίο, αναφέρει ότι σε κάποιο θέατρο επιδέ της σκηνής και Αγιεύς έκει το βωμός, ο πρώτων θυρών, ότι υπήρχε βωμός και στη σκηνή και πριν τη θύρα του θεάτρου. Στη συνέχεια λοιπόν, για ακόμη μια φορά ο Ζούλιος Πόλουξ στο Γραμματικό του, στο 9ο του βιβλίο, αναφέρει ξανά τον Απόλλωνα Αγιεύς. Ο Διευχίδας στο ιστορικό του γράφει
ότι αυτό το είδος ο βωμός, αυτοί οι κύονες, βρίσκονται πριν τις θύρες και συνεχίζει ότι αναφέρονται κυρίως στον Απόλλωνα και στον Διόνυσο ή ακόμη και στους δύο μαζί. Όπως είπα πριν από λίγο, ποια ήταν η χρήση αυτών των βωμών. Ο Στέφανος στα σχόλια στον Πλάτωνα αναφέρει ότι ο Θεός Απόλλωνας ως ήλιος δίνει το φως του την ημέρα και ως Απόλλων Αγίευς, ως βωμός που καίει Σμύρνα, όπως μας γράφει και ο Σοφοκλής, δίνει το φως του τη νύχτα. Συγκεκριμένα γράφει ο Απόλλων Αγίευς και γάρ άμφο τας οδούς πληρούσι φωτός. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, στην πύλη των Λεόντων είτε υπήρχε πρώτης θύρας, πρώτης πύλης, βωμός, όπως αναπαριστάται και στο ανακουφιστικό τρίγωνο της πύλης, είτε η ίδια η πύλη χρησίμευε ως βωμός που αναπαριστούσε τον Αγίευς Απόλλων. Δηλαδή έκυγε φωτιά επάνω ακριβώς εκείνο εκεί στο τρίγωνο. Με αποτέλεσμα, από αρκετά χιλιόμετρα, επειδή η πόλη των Μυκηνών βρίσκεται στον λόφο, να φαίνεται σε μεγάλη απόσταση. Επιπλέον, γιατί αναπαριστούνται λιοντάρια στην πύλη των Λεόντων. Όπως γνωρίζουμε, όταν ο Ηρακλής, ο οποίος είχε κληρονομικό δικαίωμα στον θρόνο των Μυκηνών, πήγε λοιπόν και ζήτησε τον θρόνο, του ζητήθηκε να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας. Αυτός ήταν ο πρόθυμος του άθλος. Φυσικά λοιπόν, δεν ήταν το αφρικάνικο είδος λιονταριού, το είδος το λιοντάρι της Νεμαίας, αλλά το αφρικάνικο είδος, το οποίο ναι μεν είναι πιο μικρόσωμο, αλλά εξίσου άγριο. Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής σκότωσε το λιοντάρι της Νεμαίας και το πήγε στον άνακτο των Μυκηνών, στον Ευριστέα, ο οποίος ήταν εξάδελφός του, και ζητώντας του τον θρόνο των Μυκηνών. Έτσι λοιπόν οι Μυκηναίοι άνακτες έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι άξιοι να καθίσουν στον θρόνο. Όταν κάποιος περάσει λοιπόν την πύλη των Μυκηνών, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πύλη σίγουρα θα έκλεινε με μεγάλες θύρες, με μεγάλες και βαριές θύρες, και αυτό το γνωρίζουμε από τα σημάδια και τις τρύπες που υπάρχουν στην πύλη. Ακριβώς λοιπόν μόλις περάσουμε αυτή την πύλη, υπάρχει στο εσωτερικό του τείχους, ακριβώς αριστερά, ένα μεγάλο κενό που προφανώς χρησίμευε ως φυλάκιο, σκοπιά θα λέγαμε, για τους στρατιώτες που φύλαγαν την πύλη. Ακριβώς την ίδια κατασκευή συναντούμε και στην βόρεια πύλη της Ακροπόλεως των Μυκηνών, που επίσης εκεί υπάρχει η ίδια κατασκευή φυλάκιο σκοπιά. Έτσι λοιπόν υπήρχαν στρατιώτες που φυλούσαν την πύλη της πύλης των Μυκηνών συνεχώς για ενδεχόμενες παραβιάσεις της Ακροπόλεως από εχθρούς. Είδαμε λοιπόν μέσα από τα κείμενα ότι προφανώς στην πύλη των Λεόντων αναπαριστούνται θεοί,
όπως φαίνεται, και αυτή η συνήθεια των προγόνων μας συνέχισε να υπάρχει και στα κλασικά χρόνια, όπως μας μαρτυράει ο Σοφοκλής, και συνεχίστηκε και στα ρωμαϊκά χρόνια. Παρόμοιες λοιπόν αναπαραστάσεις σε πύλες υπάρχουν τόσο στην Ασσυρία όσο και στην Κρήτη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά που είδατε και ακούσατε το βίντεο σχετικά με την πύλη των Λεόντων, και θα ήθελα να σας θέρμο παρακαλέσω να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο και να εγγραφείτε συνδρομητές στο κανάλι μας στο YouTube, υποστηρίζοντας μόνο έτσι την προσπάθειά μας για την συνέχεια, καθώς εμείς, όπως βλέπετε, δεν ζητούμε χρήματα όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μέλλον. Σας ευχαριστώ.